Προσφυλλιππίδης βγαίνει από τη φυλακή, καθώς πριν λίγο είχαμε την απόφαση του μεκτού ορκωτού δικαστηρίου που έκανε και αντεκτή και την σχετική πρόταση της εισαγγελέως να αντικατασταθεί η προσωρινή του κράτηση με περιοριστικούς όρους. Και συγκεκριμένα το δικαστήριο του επέβαλε τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του 2 φορές το μήνα, ενώ πρέπει να καταβάλει και εγκυοδοσία 20.000 ευρώ. Να σου πω ότι με το που ακούστηκε η απόφαση στο δικαστήριο, ο σύζυγός του που ήταν εκεί ξέσπασε σε κλάματα και από ό,τι φαίνεται το σκεπτικό που υιοθέτησε το δικαστήριο είναι αυτό που ανέπτυξε η εισαγγελέας, ότι πια ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν είναι ευπρόσδεκτος στο χώρο του θεάτρου και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι καταγγελόμενες πράξεις έγιναν πολλά χρόνια πριν και έκτοτε δεν υπήρχε άλλη καταγγελία. Άρα δεν είναι δηλαδή ή είναι και αυτό το θέμα του ισχυμικού επεισοδίου. Σήμερα το δικαστήριο έπρεπε να εξετάσει γιατί έχουν 12 μήνες στη φυλακή και αυτό γίνεται με όλους τους κρατούμενους αν θα παρατείνει την προσωρινή του κράτηση μέχρι τους 18 μήνες. Οπότε αποφάσισε αυτό το δικαστήριο. Δεν ήταν δηλαδή για τους λόγους του ότι μπήκε στο νοσοκομείο. Κατανοητό. Άννα, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ήταν